Τα ταξίδια θελοντικής εργασίας των Ολλανδών που έρχονται να καθαρίσουν μονοπάτια στην Άνδρο ξεκινήσανε ουσιαστικά το 2015 την Άνοιξη, όπου ήρθαμε σε επαφή με την SNP, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ολλανδίας, ταξίδια Nature Travel, ταξίδια φύσης. Οι άνθρωποι αυτοί είδανε το έργο που είχε γίνει με τα μονοπάτια στο νησί, είδανε την προοπτική ότι μπορούσαν να φέρουν ανθρώπους για περπάτημα και να φεύγουν ευχαριστημένοι και θελήσανε να βοηθήσουν το εγχείρημα και να ξεκινήσουν να φέρουν περισσότερο κόσμο στην Άνδρο. Η SNP είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός ταξιδιών φύσης, δηλαδή στην Ολλανδία. Οργανώνει ταξίδια σε όλο τον κόσμο για πεζοπορία. Η Άνδρος ήταν στους προορισμούς που είχε, ωστόσο για πολύ λίγες μέρες και τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι είχαν παράπονα για τα μονοπάτια που φράζανε και ο κόσμος δεν έφευγε ευχαριστημένος. Βλέποντας το έργο που έγινε, ανταποκρίθηκαν και θελήσανε να κάνουμε περισσότερα πράγματα μαζί. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η οργάνωση συμμετέχει στην έκδοση του μεγαλύτερου περιοδικού για πεζοπορία στην Ολλανδία, του περίφημου OPAD, το οποίο μαζί με οι συνδρομητές που έχει είναι περίπου 35.000 και μαζί με τους συνδρομητές που έχει SNP φτάνουν περίπου ένα αναγνωστικό κοινό των 90.000 περιπατητών. Γίνανε 4 δημοσιεύματα τη χρονιά που πέρασε για την Άνδρο, τόσο στους καταλόγους της SNP, στο περιοδικό που ήδη εκδίδει και στέλνει στους συνδρομητές της, όσο και στο OPAD. Η προβολή αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική και θεωρούμε ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να αυξηθούν οι κρατήσεις για φέτος. Το σκεπτικό αυτών των ταξιδιών, λογική τους είναι ότι έρχονται άνθρωποι από την Ολλανδία με δικά τους έξοδα, συνδυάζοντας εθελοντική εργασία με διακοπές. Είναι άνθρωποι μέσης και θα έλεγα και τρίτης ηλικίας, ιδιαίτερα εργατικοί και φιλότιμοι, είναι οι Ολλανδοί, τους χαρακτηρίζει ούτως ή άλλως αυτή η ποιότητα. Αυξημένες ευαισθησίες για το περιβάλλον και τον πολιτισμό του τόπου τον οποίο επισκέπτονται και κατά κάποιο τρόπο ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν εγχειρήματα σαν το δικό μας και ταυτόχρονα να γνωρίσουν βαθύτερα μια περιοχή. Λοιπόν, έρχονται προκειμένου να μας βοηθήσουν στη συντήρηση των μονοπατιών εν ώψη της έναρξης της πεζοπορικής περίοδου, που είναι την αρχή της άνοιξης, και ταυτόχρονα στο κλείσιμο της πεζοπορικής περίοδου, γύρω στα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. I found Andros on the internet and I love Ireland and I love them also in Holland and Spain and so it was a good opportunity to see a Greek island. I read an article about this vacation in a magazine of SNP. Το πρώτο ταξίδι οργανώθηκε τον Απρίλιο του 2015. Ήρθαν 9 άνθρωποι από την Ολλανδία. Μας βοηθήσανε να καθαρίσουμε μονοπάτια σε όλο το νησί, σε διαφορετικές περιοχές του νησιού. Ήταν και για αυτούς μια ευκαιρία να δουν τα διαφορετικές περιοχές της Άνδρου. Θα πρέπει να πω ότι κάτοικοι, επαγγελματίες, σύλλογοι βοήθησαν απλόχερα την οργάνωση του ταξιδιού. For coming in Andros and want to thank you for this visit in Corfu, for all the work you did and your voluntary initiative for cleaning the paths. We hope you enjoy your meal. This is an offer of the women in Corfu. We are a small association of women. Και ο Δήμος μας παρήχε το πουλμανάκι για τις μετακινήσεις τους. Our plan is to walk along number 4 to the first linking path, then go up, walk along the new path, come down the next linking path, walk along, go up and then slowly. So we'll make a snake. Okay. And then we see when we walk along. Και οι άνθρωποι αυτοί γνώρισαν μια πολύ θερμή φιλοξενία.
Όποιος θέλει να μπει μέσα να δει το κονέκι να μπει, δεν υπάρχει θέμα. Look what he has, his own pork, okay. And the fat of the pork, exactly. They have a lot of things that only old people know. Exactly. The name, yes. The use, the how to store it. The small one. No, it's good. I don't want to list it. I lost me. Φεύγοντας από εδώ, θυμούνται για πάντα την Άνδρο και το ταξίδι εδώ και λειτουργούν ως οι πιο αξιόπιστοι και δυνατοί πρεσβευτές της Άνδρου στο εξωτερικό. Yes, what I like most about Andros is the way the Greek people of Andros are warm and generous and welcoming, and I like the fact that Andros has so many different areas that are slightly different in vegetation. You pass a hill and it's slightly different. And this history, lots to like. I must say that after a week I experienced Andros, and it's a really great island with a lot of beautiful nature and also very good food. What I like most in Andros, I think the people, because everyone is so friendly, and also they have a great hospitality. The most important thing for me during this trip was the welcome and the warmth of the people of this Andros roots. They overwhelming. The people, the gratitude which we met, and the sympathy about us coming here. And I found that extremely wonderful. They were friendly, and they told a lot about the history and the nature. And I also liked very much the wine. Red wine, orange wine, white wine, yellow wine, all the kinds of wine. And the food, because the food is very delicious. It was also very nice. Δεν θα ξεχάσω μια γυναίκα η οποία κατά τη διάρκεια ενός γεύματος που οργανώσαμε στο Πατσί έβαλε τα κλάματα. Και όταν τη ρωτήσαμε, ανησυχήσαμε στην αρχή, λέγαμε τι συμβαίνει, γιατί κλαίει. Τη ρωτήσαμε γιατί, μας είπε ότι δεν έχει ξανανιώσει ποτέ της τέτοια φιλοξενία και ζεστασιά. Και αυτό δείχνει τη δύναμη που έχουν αυτά τα ταξίδια. Για τους ανθρώπους αυτούς είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Είναι μια εμπειρία ζωής. Μας έχουν γράψει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια και έχουν πει. Το δεύτερο ταξίδι εθελοντικής εργασίας οργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και είχε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Είχαμε 16 άτομα που ήρθαν από την Ολλανδία, μεταξύ των οποίων ήταν και μια Ελληνίδα η οποία ζούσε μόνιμα στο Βέλγιο. Τελείως κατά σύμπτωση, είδα σε ένα φυλάδιο ολλανδικού ταξιδιωτικού γραφείου την Αγγελία για αυτή την εκδρομή, για αυτή την εκδήλωση τέλος πάντων, και αποφάσισα να συμμετάσχω. Αφενός γιατί μου αρέσει η Άνδρος, είναι η τρίτη φορά που έρχομαι. Αφετέρου γιατί νόμιζα ότι θα μπορούσα να προσφέρω κάτι στην Άνδρο και στην Ελλάδα γενικά. Και εκτός αυτού για να κάνω εξάσεις τα ολλανδικά μου που τώρα δεν το θέλω. Πολύ σκληρή δουλειά κάνανε οι άνθρωποι αυτοί και μας πραγματικά μας συγκίνησαν. Αλλά και πάλι ήταν πλουσιοπάροχη η φιλοξενία που παρήχανε οι ανδριώτες, κάτοικοι, επαγγελματίες, σύλλογοι. Στο χωριό μας, τις Μένιτες, δύο φορές πέρασαν Ολλανδοί και καθάρισαν τα μονοπάτια, ξεκινώντας από Στραπουργές και καταλήγοντας Μένιτες. Είναι πολύ όμορφο και συγκινητικό, θα έλεγα, άνθρωποι από τόσο μακριά να έρχονται στο τόπο μας και εθελοντικά να καθαρίζουν τα μονοπάτια.
Κάποια φορά έτυχε να είμαι και εγώ σε μια τέτοια πεζοπορία φροντίδας και διαπίστωσα ότι αυτό που κάνω το κάνω με πολύ αγάπη, πολύ όρεξη. Κάποιοι από αυτούς στο τέλος από τα φρύγανα και τα αγκάθια είχαν πληγωθεί τα χέρια του. Εμείς σαν σύλλογος, αυτό που κάναμε για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας ήταν να τους κάνουμε ένα κέρασμα με ντόπια προϊόντα που είχαν φτιάξει οι κυρίες εδώ του χωριού μας. Και το έκαναν με πολύ χαρά. Δύο φορές πέρασαν από το χωριό μας. Σε μία από τις επισκέψεις έτυχε να είναι και τα χειροσφάγια μας. Οπότε είδαν ένα μέρος της διαδικασίας. Χάρηκαν και τους κεράσαμε κι εμείς βέβαια παραδοσιακά φαγητά χειροσφαγίων. Μακάρι όλοι μας έτσι να φροντίζουμε πάντα τα μονοπάτια. Που για αρκετά χρόνια κάποια από αυτά ήταν αδιαπέραστα. Τώρα μπορούμε και τα χαιρόμαστε κι εμείς και οι επισκέπτες του νησιού μας. Γεια σας! Ποια είναι τώρα τα ωφέλη από αυτά τα ταξίδια εθελοντικής εργασίας για την Άνδρο? Καταρχήν είναι σημαντική βοήθεια, έχουμε πολλά ζευγάρια χέρια να μας βοηθήσουν στη συντήρηση των μονοπατιών, γίνεται ουσιαστική δουλειά. Κατά δεύτερο λόγο, οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν βαθιά το νησί μέσα από αυτό το ταξίδι και συνδέονται με την Άνδρο. Τέτοιες εμπειρίες μένουν αξέχαστες, τις κουβαλούν έτσι πολύ ζωντανά στη μνήμη τους και γίνεται η Άνδρος για αυτούς τόπος αναφοράς. Δεν είναι υπερβολική αυτή η αίσθηση. Όλοι εμείς που συμμετείχαμε και στην οργάνωση και ήμασταν κοντά στους ανθρώπους, αυτό το πράγμα το ζήσαμε και το ζούμε. I think it's great to share the island with other people as well, but also keep your own culture as well. I'm impressed of all the walls. World, oh, all amazing what all the people make by hand, and then I think it's incredible. So I like very much rediscovering the ancient stones when the earth was being removed. That was what was one of the highlights of the trip, I think. But I think there's a lot of beautiful places like beaches and other places. Παρόλο που είναι μόλις ένας χρόνος που αυτά τα ταξίδια τρέχουν στην Άνδρο, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ξαναήρθανε στο νησί. Από την πρώτη ομάδα Ολλανδών εθελοντών που ήρθαν τον Απρίλιο του 2016, ένα ζευγάρι, ο Τζος και η Μέρι, ήρθαν ξανά τον Οκτώβριο, ανεξάρτητα από το ταξίδι εθελοντικής εργασίας, και έρχονται ξανά αυτή την άνοιξη, τρίτη φορά. To see a lot of friends again. We had to come back to see all of you again and to enjoy Andros. It's a lovely island, very green. Η Μάρι Έκε, μια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ντέλφτ στην Ολλανδία, ήρθε επίσης ξανά το περασμένο φθινόπωρο. Είναι ενδεικτικό το πόσο αυτά τα ταξίδια είναι δυνατά για αυτούς τους ανθρώπους. Η συνεργασία μας με την S&P δεν περιέλαβε μόνο αυτά τα ταξίδια εθελοντικής εργασίας, αλλά και ταξίδια για πεζοπορία για μεμονωμένους περιπατητές. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο το σχεδιάσαμε επίσης την άνοιξη του 2015 και μπήκε σε υλοποίηση από το περασμένο φθινόπωρο. Στα πλαίσια αυτού του ταξιδιού έρχονται μεμονωμένοι επισκέπτες, οι οποίοι μοιράζουν τη διαμονή τους στο Γάβριο, στον Μπατσί, στη Χώρα και στο Κόρθι και έρχονται προκειμένου να περπατήσουν την πιστοποιημένη διαδρομή. Ύστερα από την εκτεταμένη προβολή που υπήρξε και στα μέσα ενημέρωσης της Ολλανδίας, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικές οι ενδείξεις που έχουμε. Θα έχουμε περισσότερο κόσμο φέτος την άνοιξη. Και θα έλεγα ότι σαν βασικά περάσματα για μας που συμμετείχαμε σε αυτές τις διοργανώσεις των ταξιδιών και μιλάω για το ταξίδι της εθελοντικής εργασίας, είναι ότι υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων που αγαπούν τη φύση και περπατούν παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο που οι άνθρωποι αυτοί έρχονται με δικά τους έξοδα προκειμένου να βοηθήσουν εγχειρήματα σαν το δικό μας. This is semolina. You eat this in Gavrio, the second day. This is semolina. Semolina, you know what semolina is? Ο δικός μας ρόλος είναι ένας ρόλος κατά κάποιο τρόπο ξεναγού με την ευρία έννοια, στα ιδιαίτερα της Άνδρου, στη φύση και στους ανθρώπους και λειτουργούμε ως ενός είδους μεσολαβητής μεταξύ αυτών των ανθρώπων και της τοπικής κοινωνίας. Αλλά όσοι γνωρίζουν από marketing ξέρουν πως η καλύτερη διαφήμιση είναι το λεγόμενο από στόμα σε στόμα, το word of mouth. Ξέρω ότι ο περισσότερος κόσμος θεωρεί προβολή του νησιού τις διαφημίσεις, τις δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε εκθέσεις, εντυπωσιακά φυλάδια, αλλά τελικά η καλύτερη διαφήμιση είναι η φροντίδα των πόρων
Εν προκειμένου τα μονοπάτια, το τοπίο, η φύση και φυσικά οι ευχαριστημένοι επισκέπτες. Λίγο ζάχαρη. It's the honey and a little bit of sugar. Wow. Πού θα το απλώσεις? Να με βγάλεις φωτογραφία με την Όλγα. Όλγα, και άλλα από εδώ στο παστέλι. Θα πρέπει λοιπόν στόχος μας να γίνει ολονών ο κάθε επισκέπτης που φεύγει από το νησί να φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις και αυτό να γίνει μια προσωπική μας υπόθεση. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να μας νοιάζει και για μας και τον περιγυρό μας να ζούμε σε ένα καλύτερο τόπο, σε ένα νησί όμορφο, καθαρό, με επίγνωση του ποιοι είμαστε και τι έχουμε. Πρέπει λίγο να σηκώσουμε τα μανίκια όλοι μας και να πάρουμε την υπόθεση προσωπικά. While we were walking the pass of Andros, we noticed that there are still a lot of litter, and especially behind the houses in the villages. So when we had garbage bags with us, so we collected a lot of garbage. It's a pity that people don't notice this themselves because they must be walking the pass every day, I suspect. Well, anyway, we did enjoy our stay in Andros, but the litter is still a problem everywhere. Might be worse before, but still, I think this could be improved. Keep your country clean. It's so more comfortable and nice to see and to live in it. All that kind of stuff, that's a pity for the nice country of Andros. Στο πλευρό των Ολλανδών εθελοντών ήταν οι δικοί μας εθελοντές, που όλο τον χρόνο ασχολούνται και βοηθάνε στη συντήρηση των μονοπατιών, οι οποίοι τους συνόδευσαν, εργάστηκαν μαζί τους στα μονοπάτια, βοήθησαν σε όλη την οργάνωση του ταξιδιού, που η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι άνθρωποι μετακινούνται συνέχεια, πρέπει να οργανωθούν γεύματα, μετακινήσεις, ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Βαριά οικολογική. Ένα πλέγμα πολλών ανθρώπων στήριξε την οργάνωση αυτών των ταξιδιών και είμαστε ευγνώμονες όλοι. Πήγαμε στο μοναστήρι Τρομάρχια, και από εκεί, από το μοναστήρι, κατεβήκαμε στο Κόθι και κάπου εκεί ανοίξαμε και άλλο ένα καινούριο μονοπάτι. Τους πήγα μαζί τους σε 4 μονοπάτια, είτε μεγάλα παλιά μονοπάτια, κεντρικές αρτηρίες όπως τη Σχώρα, Κόρθι ή άλλα, ή σε μικρά χωριουδάκια όπως η Κατακαλέη. Παντού είχαν τον ίδιο ενθουσιασμό να βοηθήσουν, να καθαρίσουν, σε σημείο που ούτε επιπληρωμής δεν θα καθαρίζανε τόσο πολύ και με τόση ένταση και πάθος. Πολλούς από αυτούς θα ξαναδούμε και φέτος, μπορούν να φανταστώ. Απλά ήταν μεγάλη χαρά να δουλεύουμε μαζί τους. Θα χαρούμε όλοι εμείς και οι ντόπιοι και ο ντόπιος πληθυσμός και εμείς ως εθελοντές να τους ξαναέχουμε κάθε χρόνο και πάνω απ' όλα χαίρομαι τελικά ότι καταλαβαίνεις ότι η Ευρώπη είναι οι άνθρωποι της και μας ενώνει η κοινή ιδιοσυγκρασία. Η σημαντική αυτή προβολή και οι ευκαιρίες που ανοίγονται για την Άνδρο, ώστε να έρθουν περισσότεροι ταξιδιωτικοί οργανισμοί, περισσότερος κόσμος για περπάτημα, την εποχή που τους θέλουμε, άνοιξε και φθινόπωρο. Κατεξοχήν οφείλονται στη δουλειά που έγινε στα μονοπάτια, γιατί πλέον ο κόσμος βλέπει ότι υπάρχει σημαντική υποδομή για πεζοπορία στο νησί και σαφώς είχε να κάνει και με την ευρωπαϊκή πιστοποίηση, η οποία έδωσε την κατάλληλη προβολή, ώστε να ακουστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι η Άνδρος είναι ένα νησί το οποίο διαθέτει πλέον σημαντική υποδομή και διαθέτει και μια δομή φροντίδας για τα μονοπάτια. Γιατί αυτό που ανησυχεί πάρα πολύ κόσμο, συνήθως όταν πρωτογίνεται ένα έργο, είναι ότι okay, λειτουργεί το πρώτο διάστημα και μετά, αν δεν συντηρηθεί, όπως τα μονοπάτια που βγαίνει βλάστη διαρκώς και ιδίως στην Άνδρο, υπάρχει ο κίνδυνος να καταρρεύσει. Βλέποντας λοιπόν ο κόσμος και την πιστοποίηση και τη δομή φροντίδας που έχει φτιαχτεί, αισθάνεται μια σχετική ασφάλεια να οργανώνει ταξίδια συστηματικά. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι ο σημαντικότερος στόχος να φεύγουν οι άνθρωποι ευχαριστημένοι, γιατί αυτό λειτουργεί ως μια σημαντική επιβεβαίωση και μια διαφήμιση για την Άνδρο. When I think when we booked this holiday, we had some expectations about what was going to happen. But I think you've exceeded our expectations beyond belief. Your warmth, your friendship, your hospitality, the way you welcomed us into your homes, into your hearts, has been overwhelming for us. So I want to thank you all. I can't name all your names because then they'll miss the boat. but I want to thank a few people, of course, the municipalities, the women's collectives that provided us with food, etc. Dutch people here all believe that
the balance between what we did and what you did is a little bit on the wrong side for what we will do next time when we come here. And I think we will all come back sooner or later. We'll bring bottles of Dutch Geneva to drink at least. And of course we'll recommend all our friends, all our families, everybody we know to come to Andros and visit your beautiful island and walk your beautiful paths. A small donation of the Dutch group to Andros Roots so that you can keep up the good work. Το τρίτο ταξίδι εθελοντικής εργασίας Ολλανδών ξεκινάει τώρα 2 Απριλίου του 2017 και θα κρατήσει 8 μέρες και προσκαλούμε όλους τους ανδριώτες, είτε είναι κάτοικοι περιοχών, επαγγελματίες, σύλλογοι, να βοηθήσουν στην οργάνωση, είναι πολύ σημαντικό και βεβαίως να έχουν την ευκαιρία και να γνωρίσουν πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Use the paths and go on and see how great your island is. Embrace Andros Routes because it's a fantastic project and it's an example to all of Greece and to all of Europe and to all of the world because it's locally based, it's a community thing, it's a grassroots thing.